Μια ανθρώπινη αγκαλιά για την προστασία του εμβληματικού παλίγκρεμνου στον Πλακιάρε Θύμνου σχημάτισαν εκατοντάδες πολίτες της Κρήτης αλλά και αλλοδαποί επισκέπτες το πρωί της Κυριακής, οπότε και πραγματοποιήθηκε μεγάλη κινητοποίηση ενάντια στο έργο που επιχειρείται στην περιοχή για την κατασκευή μιας υπόσκαφης ξενοδοχειακής μονάδας. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γεωλογική και θα έλεγα ευρύτερη φυσική αξία, σαν τοπίο δηλαδή και ιδιαίτερα σαν το πόσιμο της περιοχής. Είναι το σήμα κατά τεθέν, όπως λέμε, όλης της περιοχής του Πλακιά. Το εν λόγω μνημείο της φύσης χρόνια τώρα παραμένει αθωράκιστο τόσο από την ίδια την πολιτεία που δεν το έχει χαρακτηρίσει ως προστατευόμενο γεώτοπο και μάλιστα ιστορικής σημασίας, όσο και από τη δημοτική αρχή της περιοχής, η οποία έχει καθυστερήσει την ψήφιση ΣΚΟΑΠ που θα έβαζε σε τάξη τις ζώνες που επιτρέπεται η δόμηση. Τα συνεργεία του εργολάβου που έκαναν την εμφάνισή τους στο βραχόδεσμα του Παλίγκρεμνου στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων με το Δήμο Αγίου Βασιλείου να προσφεύγει στη δικαιοσύνη καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα για την προσωρινή παύση των εργασιών. Ο Δήμος εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ψήφισης κτλ. Με αποτέλεσμα η γενική περιοχή εκεί είναι αθωράκιστη. Νομικά. Θέλει να κάνει τις όποιες κινήσεις και κηρύξεις εκτός ΣΚΟΑΠ. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις από τους κατοίκους λόγω της βασικής στρατηγικής του ΣΚΟΑΠ που είναι ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και της διάσπαρτης που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται η αξία των οικοπαίδων, ότι αυτή τη στιγμή σταματάνε οι αγοροπολισίες που έχουν λίγο πάρει τα πάνω τους, οι επενδύσεις κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Στην κινητοποίηση της Κυριακής, αναρριχητές κρέμασαν στον εμβληματικό βράχο ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Σως Πλακιάς», με τους χιλιάδες διαδηλωτές να στείλουν με τα σώματά τους μια ασπίδα προστασίας. Το μήνυμά τους ήταν σαφές. Έχουμε υποχρέωση και δικαίωμα, είπαν, να υπερασπιστούμε τον Παλίγκρεμνο τώρα που μας χρειάζεται όλους. Ένας δύσκολος και μακρύς αγώνας ξεκινά. Πέρα από τα ασφαλιστικά μέτρα, ο αγώνας θα συνεχιστεί με προσφυγές στο Διοικητικό Εφετείο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της οικοδομικής άδειας, ενώ στο φάκελο που θα σταλεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος θα κληθεί να εκδώσει απόφαση για την προστασία του μνημείου, θα συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη που θα εκπονήσει για λογαριασμό του Δήμου το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως προς τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο Παλίγκρεμνος.